για το θέμα των χρημάτων, των αποθεματικών που έχει το γεροκομείο. Ζητήθηκε να κατατεθούμε στην Τράπεζα της Ελλάδος με ένα επιτόκιο το οποίο είναι τριπλάσιο από το επιτόκιο που δίνουν οι ιδιωτικές τράπεζες. Τι θα ήταν το πιο λογικό να πει κανείς ναι σε αυτή την πρόταση? Κινδυνεύουν τα λεπτά που μπουν στην Τράπεζα της Ελλάδος? Είναι φανερό όχι. Πρόκειται για αγορά εντόκων γραμματείων του Δημοσίου, όπως είπανε, ή για ρέπος? Όχι. Πρόκειται για μια απλή κατάθεση από την οποία μπορείς να τα πάρεις τα χρήματα άμεσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών. Άρα δεν μπορείς να μην σκέφτεσαι ότι με αυτόν τον τρόπο, επειδή εγώ θέλω να χτυπήσω την κυβέρνηση, αγνοώ ποιο είναι το πραγματικό συμφέρον του γεροκομείου. Δηλαδή το αναφέρουμε αυτό για να πούμε ότι και αυτό που είπε στην αρχή ο κύριος Σαρής, ότι εμάς μας ενδιαφέρει να λυθούν τα προβλήματα του τόπου, της κοινωνίας και όχι τα οποιαδήποτε μικροπολιτικά συμφέροντα που μπορεί να έχει ο καθένας. Νομίζω ότι αν παρακολουθείς κανείς τα δημοτικά συμβούλια, αυτό που είναι φανερό ότι έχει χαθεί ο ορθός λόγος, δηλαδή έχουμε πάρει διάσταση από τον κοινό και τον ορθό λόγο και τον κοινό νου. Είναι φανερό. Για το γεροκομείο, με την ευκαιρία θέλω να πούμε το εξής, ότι ακόμα και το τελευταίο ευρώ είναι πολύτιμο. Είναι πολύτιμο. Θα ελπίζουμε, γιατί ήδη στο γεροκομείο οι περισσότεροι από τους τρόφιμους που είναι εκεί, παρά το ότι τελικά το γεροκομείο δυστυχώς δεν έχει πάψει πλέον να είναι γεροκομείο. Είναι χρονιών παθήσεων, χωρίς να είναι χρονιών παθήσεων το γεροκομείο. Δηλαδή στο γεροκομείο μπαίνουν μόνο μέσω ΕΟΠΗ. Άρα το να κάνεις το γεροκομείο χρονιών παθήσεων σημαίνει ότι πρέπει να έχεις και τις ανάλογες προϋποθέσεις. Δηλαδή να έχεις γιατρό, να έχεις γιατρούς, να έχεις νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν μπορεί να έχεις για 105 νοσηλευόμενους, 2 νοσηλεύτριες και εκ των οποίων από τους 105 οι 60 να είναι μόνιμα κατακεκλημένοι. Ποιος θα τους γυρίσει αυτούς? Δεν μιλάμε να τους πει, να τους ακούσει, να τους δώσει ένα χάδι, να τους δώσει μια παρηγοριά, αλλά μιλάμε για καθημερινότητα που πρέπει να αλλαχτούν, να γυριστούν, να μην έχουν κατακλήσεις, για όλο αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς έχει αλλάξει ο χαρακτήρας του γεροκομείου. Άλλαξε και μάλιστα ενώ παλαιότερα στον κανονισμό του γεροκομείου προβλεπόταν μόνο 20 κρεβάτια να ανήκουν σε χρόνιους πάσχοντες, με την τελευταία αλλαγή που έγινε του κανονισμού τελικά μπαίνουν μόνο χρόνιοι πάσχοντες. Άρα αυτό και μόνο αυτόματα το κάνει, δεν το κάνει ελκυστικό για να μπει κάποιος ο οποίος είναι γέρος, όταν πρόκειται να πάει και δίπλα του είναι μόνο άρρωστοι και οι οποίοι μάλιστα δεν έχουν την απαραίτητη και την ανάλογη νοσηλεία. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, γιατί το θεωρούμε πάρα πολύ τεράστιο το πρόβλημα. Η δικαιολογία που υπάρχει είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότηση του γεροκομείου. Να υπενθυμίσω ότι από τον προϋπολογισμό του Δήμου μόνο 5.000 ετήσια δίνονται στο γεροκομείο. Αλλά νομίζω όμως ότι σαν κοινωνία πρέπει να το συστήσουμε. Τελικά θέλουμε γεροκομείο, θέλουμε χρονιών παθήσεων, τι ακριβώς θέλουμε? Και να πάρουμε τις ανάλογες μας αποφάσεις που γίνεται. Αν δεν μπορούμε να το συντηρήσουμε το γεροκομείο, να το πούμε. Όχι, δηλαδή έχουν χάσει οι λέξεις το νόημά τους. Είναι τεράστιο το πρόβλημα αυτό. Θα επανέλθουμε όμως.